Είναι μεγάλη συγκίνησή μας που σας χορευόμαστε στην Ιθάκη, στη θρηλυκή πατρίδα του ομερικού ήρωα Οδυσσέα. Εσάς, έναν άνθρωπο που έχει περάσει από τόσα εμπόδια, τόσες αδυσότητες, αλλά τίποτα δεν σας σταμάτησε ώστε να φτάσετε στους στόχους σας. Στόχους για τους οποίους είμαστε περήφανοι όλοι εμείς που ανήκουμε στον ελληνικό πολιτισμό. Οι κάτοικοι του νησιού αυτού αισθανόμαστε γνήσιοι απόγονοι του Οδυσσέα. Καθώς μάλιστα η θάλασσα αποτελεί κομμάτι της ζωής μας, την οποία οι περισσότεροι θα κλείσει, την υπηρέτησαν και έζησαν με μοναδικό όραμα τον γυρισμό στην πατρίδα. Εσείς, ως ένας νησιώτης, μας καταλαβαίνετε. Η αγαπητή Ιθακίση είναι ευτυχής και εγώ και η συνοδεία μου είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι βρισκόμεθα σήμερα στην Ιθάκη και ευγνωμονώ τον Άγιο Λευκάδος και Ιθάκης, τον αγαπητό αδελφό κύριο Θεόφιλο, ο οποίος συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα της επισκέψεώς μας και την Ιθάκη, θα ήταν μεγάλη παράληψη εάν θα ήμουν στη Λευκάδα και δεν θα συμπλήρωνα την ιεραποδημία μου με την έλευσή μου και εδώ στην Ιθάκη, την ξακουστή με τις φυσικές καλονές της, με την ιστορία της. Είμαι λοιπόν χαρούμενος που γίνομαι σήμερα και Ιθακίσιος, καθώς ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι οι σύμβουλοι αποφάσισαν να με ανακηρύξουν σήμερα επίτιμο Δημότη της Ιθάκης. Είναι διπλή η χαρά. Κύριε Δήμαρχε, είναι με την καλοσύνη να αναφέρετε τη γενέθλιά μου, την προσφυλή Ήμβρο και την εξίσου προσφυλή Χάλκη. Στο εξής θα λέγω Ήμβρος, Χάλκη και Ιθάκη. Χρόνια πολλά. Τρίτη θητεία και τον συνεχάρη γι' αυτό διότι σημαίνει ότι είναι πολύ αγαπητό. Ξανά είστε τεχείς με την κρίση κάρτη. Όχι, Να ανταποδώσουμε ένα μικρό ενθύμιο.